Λοιπόν, ξεκίνησε σήμερα το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, πρεμιέρα και για τη Θύελλα Περιστερίου, η οποία κέρδισε με 4-0 τον Αστέρα Καρφάδας. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Θύελλας Περιστερίου, τον κύριο Καριώτη. Καταρχήν, καλή σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα. Με το δεξί μπήκατε. Πείστε μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Κοιτάξτε, δείτε. Καταρχήν, καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλα τα παιδιά, υγεία να έχουμε, γιατί με αυτά που συμβαίνουν δεν ξέρω τι θα γίνει στον κόσμο. Όσον αφορά για μας, ναι, ήταν ένα χαρτογράφητο το θέμα της γάμα κατηγορίας για τα μικρά παιδιά που έχουν έρθει από το ελληνικό του ύφεστο. Υπάρχει μια συνεργασία με τον ύφεστο, υπάρχει απειρία και πάντα μια αρχή για μας είναι δύσκολη. Είχαμε ένα άγχος στο πρώτο ημίχρονο, χάσαμε τις 4 ευκαιρίες πάρα πολύ καλές. Άγχος, αλλά τα παιδιά, όσο περνούσε η ώρα, έδειχναν ότι θα βρουν το πατήματά τους και τα βρήκαν πραγματικά. Και στο τέλος είχαμε ένα αίσιο τέλος και μια εύκολη νίκη. Στηρίζεστε αποκλειστικά σε νεαρούς παίκτες από ό,τι είδαμε. Ναι, η ραχοκοκαλιά της ομάδας βασίζεται σε παιδιά που είναι το 2003-2004 και υπάρχει μια σμίξη μαζί με κάποιους έμπειρους από τη Θύελλα που ήταν ήδη πέρσι. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Ο σκοπός μας είναι να είμαστε εκεί και να δείχνουμε το πρόσωπό μας κάθε Κυριακή όσο είναι καλύτερο. Καλή σεζόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας το ίδιο.